Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog όπου η μοίρα με έφερε να οδηγήσω Subaru. Εδώ, Subaru Impreza GT, γιατί σας το είχαμε υποσχεθεί μαζί με εδώ με τον Bill Toxic Dimas. Λοιπόν, θα κρατήσει την κάμερα, κράτα εδώ πέρα να πάμε βολτίτσα. Συμπλέκτης, δεν πατιέται, μάγκες. Έτσι είναι τα τρικά, αυστερά κάνω. Θα βγούμε εγώ πίσω. Λοιπόν, και δεν το έχω πάρει καθόλου βόλτα το συγκεκριμένο. Και είναι η πρώτη βόλτα, μόλις μπήκα μέσα για να σας περάσω. Τι φρόντα έτσι. Τι φρόντα. Γιατί κουνιέται η κάμερα. Η κάμερα γιατί πάει έτσι πέρα εδώ. Έτσι είναι. Να σου πω, για να δεις ότι... Μαρκινέ, εντάξει. Δεν είναι δικό μου το φαγητό. Κάτι φροντάει. Είναι όλα εντάξει, όλα κλειστά. Πού Παναγία μου σήμερα. Οι καθρέφτες πώς φτιάχνονται. Έλα πάμε, δεν θα χρειάζεται. Καθρέφτες δεν πάει πάνω, πού με το δάχτυλο. Πώς είναι. Μαρκα, δεν βλέπω τίποτα, βλέπω τη ρόδα. Περίεργος άνθρωπος. Εξάτμιση τιτάνιο. Μου θυμίζει τις παλιές καλές εποχές όταν είχα. Το πρώτο πράγμα που είχα αλλάξει το Evo ήταν μια εξάτμιση τιτάνιο κλασικά όπως όλη μια Grady Pavla Trust. Πάμε να δούμε τι κάνει. Ο Toxic με έχει προειδεάσει ότι στο δρόμο πάει σαν 500. Αλλά στο δυναμόμετρο μόνος του έκανε δουλίτσα και πάρτε τα βίντεο να δείτε τώρα τι έκανε. Πάμε Dino γρήγορα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μάγκες, στο Dino πάλι, το Subaru. Τραβάω ένα βίντεο εγώ. Το παλικάρι λείπει. Το τρελό αγόρι λείπει. Είμαστε ξανά εδώ με τα νέα γρανάζια χρονισμού. Να πατήσουμε με στροφές όπως πρέπει. Να δούμε τι θα κάνει. Δείτε εδώ μηχανοστάσιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το εργαλείο είναι όπως ήταν. Πάμε να κλείσουμε πόρτες, να κάνουμε ένα dyno. Θα τραβάμε και βίντεο in car. Για να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα. GC8 στα ράουλα, το οποίο στον δρόμο είναι πάρα πολύ γρήγορο άσχετα με το δυναμόμετρο, και στη βόλτα με τον Κωνσταντίνο λογικά θα το δείτε και in car σε αυτό το vlog, για να μην χάσουμε την δυναμόμετρηση και για να μην χάνουμε μέρες και λύνουμε και δένουμε, τραβάω εγώ το βίντεο εδώ και προχωράμε μόλις έρθει ο Κωνσταντίνος για τα υπόλοιπα. Οπότε μπαίνουμε μέσα και ερχόμαστε.
Επιστρέψαμε μάγκες και να σου πω κάτι. Μου έχει τραβήξει βίντεο και το τελευταίο βίντεο που είδανε τα παιδιά δεν λες καθόλου πόσα άλογα έβγαλε, ρε φίλε. Προσπαθούμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Πόσα άλογα έβγαλε. Δεν θυμάμαι. 4,80, 4,70 κάτι. 4,70 κάτι. 72. Άρα δηλαδή δεν τα φτάσαμε τα 500. Ποτέ. Γιατί μάλλον η τουρμπίνα τα έχει παίξει από τι μου πες. Δεν ακούει, εσύ δεν σηκώνει πίεση. Α, δεν σηκώνει, ναι. Ενώ. Ενώ σηκώνω... Τι αλλάξαμε. Εξήγησε λίγο. Τα γρανάζια του χρονισμού, αλλά αλλάξαμε και κάτι άλλο που δεν έχει πει στο βίντεο. Βάλαμε και ένα ελαττήριο και ανεβάσαμε λίγο τη μηχανική πίεση για να μπορέσουμε να σηκώσουμε πίεση από το boost controller. Γιατί δύναμε και δεν ανέβαζε. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάλι το ίδιο. Πάλι έμεινε στο 1.8. Ναι. Επομένως, η επόμενη κίνηση δηλαδή είναι να ελέγξουμε την τουρμπινά. Επόμενη κίνηση είναι. Δεν ξέρω, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εγώ δεν βλέπω το μέσα από του καθρέφτε τίποτα. Ρε τι τράπα. Τι έπατε τώρα. Δεν βλέπω τίποτα, ρε. Ρε φίλε, πώς πάει αυτό πάνω. Δηλαδή για το Θεό. Τι έχουν φτιάξει αυτή τη Σουμπάρου εκεί πέρα. Να το, εδώ το βρήκα. Έλα, εντάξει. Πόπο, ανάποδος κόσμος. Οι σουμπαράκιδες, ανάποδος κόσμος. Σαν να μπαίνεις γάντι με στο κάλτσμα του σουμπαράκι. Ρε φίλε, είναι ανάποδα τα κουμπιά συνδεδεμένα. Εν τω μεταξύ είναι πολύ μακρύ το σασμάν ή εμένα ήταν κοντό το κατσαρόλα μου. Είναι και με τροπίνα. Δεν βλέπω καθόλου, έτσι όπως είναι ρυθμισμένο το τιμόνι μάγκες, δεν βλέπω καθόλου στροφόμετρο. Βλέπω από 0 ως 3.000 και μετά τίποτα, το χάος. Έτσι, με το μυαλό και το αυτή. Ήχο έχει ωραίο. Με μία τρίτη πας όλο το κυψό. Άμα καταφέρεις και πατήσεις μία τρίτη, θα στο παραδεχτώ. Δεν σ' άκουσα πες πιο δυνατά. Άμα καταφέρεις και πατήσεις μια τρίτη, ναι, θα σε παραδεχτώ. Εύκολα. Κατά μεσήμερο στην Αθήνα. Αύγουστο μήνα. Πρέπει να κατεβάσω Δευτέρα για να πατήσω τρίτη. Όχι, πατήσε το πες. Σε θέλεις μια τρίτη, σωστά. Δεν έχει να πατήσεις τρίτη, μην το σκέφτεσαι. Να σου πάει. Η τρίτη τελειώνει στη Ισοσέφ. Άσε, δεν διαβάσει. Κάπου θα τη βρω, κάπου θα βρω τη λωρίδα, κάπου θα τη βρω. Ξανά νιώσε αυτός που το σου πάρω. Θα βάλουμε και μια Τετάρτη έτσι, θα το χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν, σαν ήχους, η Σουμπαράκλα έχει τέρμα μπάσο αλλά και έντονο. Δεν έχει τον υπόκοφο, έχει το έντονο το μπάσο. Πού θα την βρω. Εδώ γιατί το κόψα. Δεν ξέρω, μπορεί να πατάς την πλέκτη. Εν τω μεταξύ, ανοιγοκλίνω ότι κάποια πόρτα έχουμε ανοιχτή, ρε φίλε. Ποια παίζει να είναι ανοιχτή πίσω. Δικιά σου. Κάτσε να δω. Όχι. Φαντάζεσαι να πείσουμε τίποτα. Κάποια πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά δεν πειράζει. Θα τη βρούμε την άκρη. Ενώ έχει ωραίο πλάνο το μεσημέρι η 360, έχει και πολλή κίνηση Αθήνα για να μπορείς να κινηθείς πάνω από 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή πάμε 40, 60, 70 και όσο εκεί είμαστε. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Ωραία μύτη είχε αυτός δίπλα. Γιατί κάτι βαράει, δεν είναι δυνατόν, κάτι έχουμε ανοιχτό. Τι έχουμε ανοιχτό τώρα, θα βγω λίγο πιο έξω. Να δω γιατί έχω τρελαθεί. Δεν είναι δυνατόν να προτάει το
στο φανάρι και θα βγω να κάνω τσεκ. Να ανάψει κόκκινο και μετά. Λοιπόν, έτσι ώστε να ανάψει κόκκινο και να βγω έξω να τσεκάρω. Τέρμα old school. Είναι αυτοκίνητο, ρε μάγκες, είδατε. Είναι μερικά αυτοκίνητα. Πού μπορεί, φίλε. Και αυτό είναι και πειραγμένο, ε. Το σασμάν. Είναι μερικά αυτοκίνητα που μπαίνεις μέσα και βόλτα να θες να πας δεν γίνεται. Το συγκεκριμένο είναι τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο που μπαίνεις μέσα και θες να πας γρήγορα. Σε προδιαθέτει. Δεν ξέρω τι βγάζουν, τι έχουν στο DNA. Είναι λίγο περίεργα. Πάνω από τις πόρτες. Είμαι πολύ περίεργος. Κάτι έχουμε ξεχάσει. Πώς νομίζω ότι μπήκες να μεσεντές μάλλον. Έρχεται, έρχεται. Ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εξήγησε τον, πώς γίνεται αυτό. Έλα. Μένει το λαμπάκι πάντα ανοιχτό. Δίνει σημασία σε ένα λαμπάκι τώρα. Κάτι θα ανοίξει, κάπου θα μας ψάχνουνε. Έλα Χριστός και Παναγία σήμερα. Ρε τι τραβάμε. Κλείς το φλάσο σου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Έχω αλλάξει 5-6 συμπλέκτες. Τόσο σκληρό συμπλέκτη, δεν έχω ξαναπατήσει ποτέ. Τι συμπλέκτη φοράει αυτό? Δεν ξέρω. Α, φορά για τα μάξι. Ναι, ο συμπλέκτης, παιδιά, είναι τραγικός. Είναι τραγικός. Δηλαδή, λογικά σε τέτοιους συμπλέκτες πρέπει να έχουν πατήσει μερικοί το αριστερό τους πόδι για να λένε ότι τα αυτοκίνητα που έχουν κατσαρολά το σασμάν είναι πολύ βαρύ ο συμπλέκτης. Διότι ο συμπλέκτης που είναι, μακάρι να μπορούσαμε να σας το μετρήσουμε σε νιουτόμετρα δύναμης, πόσα κιλά δύναμης. Ο συμπλέκτης που είναι στο Εύω, δηλαδή έχω βάλει δίδυσκο μεταλλικό, δίδυσκο κάρμπον, τρίδυσκο μεταλλικό, τρίδυσκο κάρμπον. Αυτά δεν και, είναι σκληρά, γιατί έχουν... Κι άλλο ένα δίδυσκο... Δίδυσκο, έχουν μαλακό πλατό. Quarter. Είναι, ρε φίλε... Αυτό είναι μονόδισκο με σκληρό πλατό. Αυτό είναι τραγικό. Πρέπει να είναι μαστρομίτσος το... ο συμπλέκτης. Δεν εξηγείται. Τα κουδωνιάκια που βαράνε μην ανησυχείτε, μάγκες, δεν είναι τίποτα. Φοβάμαι μην φύγει τίποτα τώρα, καταλάβατε. Βλέπω το λαμπάκι εκεί το ανοιχτό και λέω τι γίνεται τώρα. Θα βγει μετά ο Μπίλης έξω να το τσεκάρει. Δεν είμαστε για πολλά πατήματα έτσι, για πλάκα. Το push cut που μας έκανε πριν δεν ξέρω τι είναι. Αλλά δεν έχουμε δει και το push control στον τρόπο. Ρε φίλε, στις 5.5 σκόπι. Πώς πατάς στην πλέκτη. Α, μπορεί να τον πατάω λίγο. Έχει τέτοιο. Πλάτ. Α, με έτσι πες μου ρε διέολη. Εκτός αν κάνει πίεση όντως, αλλά δεν νομίζω τόσο πολύ να άλλαξε. Θα το τσεκάρουμε εδώ, μέσα, να το βλέπετε, γιατί εμείς, σας έχω πει, είμαστε άτομα που είμαστε ανώμαλοι. Θέλουμε να σας δείξουμε την αλήθεια, όχι το παραμύθι. Το αυτοκίνητο είναι πρώτη δοκιμή μετά τον Dyno. Επομένως, ό,τι αντιμετωπίζουμε και ό,τι αντιμετωπίζετε θα το δείτε. Λοιπόν, θα κάνω στάση να ελείψω, το αυτοκίνητο δεν είναι δυνατόν, κάτι είναι χύμα. Κάτι είναι χύμα. Και ευκαιρία εδώ να σταματήσουμε στον κλάδι που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Με τις τουρμπίνες. Πιο κάτω, πιο κάτω. Ευκαιρία. Πιο κάτω. Κάτσε να φύγει εδώ, έλα. Κάτσε να φύγει εδώ ο μάγκας μπροστά. Και πάμε να σταματήσουμε να κάνουμε έναν έλεγχο για να μην έχουμε παρατράγουδα. Πού είναι το... Πού είναι αυτό, ρε, εσύ. Πω, πω. Ψάχνεις, ρε. Κάτι ντάτσουν. Κάνα δεξιά. Κάτι ντάτσουν. Παλιά, εδώ θα κάνω. Ναι, πάρκο. Το είχαν εδώ πάνω. Αλλάζουμε, δεν είναι αυτό. Να τα λάβεις. Εδώ τι ήταν που πάτησα. Φώτα. Τι φώτα είναι εδώ. Ωπα ρε, πού πας. Εδώ καλά δεν είμαι. Λοιπόν. Βγαίνουμε να ελέγξουμε, ξαναμπαίνουμε να συνεχίσουμε βόλτα. Να δούμε τι προντάει. Εντάξει, μάγκες, κάντε λίγο υπομονή, ερχόμαστε κατευθείαν. Αμέσως τώρα για εσάς. Και μέχρι παιδιά να ελέγξει ο κλάδος εκεί πέρα τι γίνεται με την τουρμπίνα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη απορία γιατί δεν σηκώνει το 1.8 κτλ. Και μια που είμαστε στον ειδικό, γιατί όχι. Και να δούμε και γιατί το αυτοκίνητο είναι ανοιχτό το λαμπάκι. Ας δούμε κάτι άλλο. Τι θέλετε να δούμε? Βούτυρο στο ψωμί του πολιτή. Το Toyota Auris, φίλε Toxic. Θα δούμε σήμερα. Ποιο το Toyota Auris? Μην ανησυχείτε. Εμείς εδώ, εσείς εκεί. Πάμε να δούμε.
Car Vertical και το Toyota Auris. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, το Toyota Auris, πάμε να δούμε χαρακτηριστικά τώρα. Του 2018, Station Wagon, 1800 αυτοματάκι. Ωραίο, μια χαρούλα, χρονοδιάγραμμα. Γιατί το βλέπουμε αυτό? Γιατί από το 18 που κατασκευάστηκε, περιπλανήθηκε, έγινε συντηρήσεις σε άγνωση χώρα, στη Γερμανία ουσιαστικά, όπου εκεί έγινε και μια ζημιά και δεύτερη ζημιά το 21, πώληση το 22 και στην Ελλαδίτσα μας τέλος του 22, εντάξει, όπου γίνεται και συντήρηση, αγοράστηκε και γίνεται συντήρηση. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Πάμε να δούμε ζημιές στα γρήγορα. Ζημιές έχουμε δύο ζημιές. Η πρώτη δεν τη συζητάμε καθόλου, 0,500 ευρώ, η δεύτερη 20 με 30.000 ευρώ. Μα τι έγινε, πόσο ριζάκι έγινε? Πάμε να δούμε φωτογραφίες. Οπ, πώς το βλέπεις? Καλό. Έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά, φίλε. Τι έχει από πάνω, τι χρώματα είναι αυτά? Φτιάχτηκε αυτό. Αν φτιάχτηκε, φρεσκοπουλήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό εδώ ήταν το 22 η ζημιά, τον Γενάρη. Τον 11ο του 22 πουλήθηκε στην Ελλάδα, 10 μήνες μετά. Άρα έγινε λουλουδάκι. Δυστυχώς δεν έχουμε φωτογραφίες να σας δείξουμε. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Και εδώ η ζημιά. Δυστυχώς δεν έχουμε φωτογραφίες πώς πουλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα κάποιος από εδώ που το πούλησε ή κάποιος που το αγόρασε έχει πρόσφατες φωτογραφίες. Εσείς για να πάρετε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει τέτοιες φωτογραφίες ακαρισμένο, τι μπορείτε να κάνετε? Εποφεληθείτε το promo code του καναλιού, τη λέξη EVO, πάρετε 20% στις αναφορές σας και μπορείτε αλλιώς να πατήσετε στο link της περιγραφής ή στο link στα καρφιτσωμένα σχόλια να πάρετε και την εκδοσούλα σας, να μάθετε και την αλήθεια για όποιο αυτοκίνητο σας ενδιαφέρει, εσάς, κάποιο φίλος ή κάποιο συγγενή, για να ξέρετε τι παίρνετε ή τι παίρνει. Εντάξει, για να μην σας τα πάρουνε, πάρτε εσείς το σωστό αυτοκίνητο. Εντάξει, μάγκες, πάμε να δούμε τι μας είπε ο κλάδης και θα τα πούμε εμείς εδώ οι δύο. Αν και το μυρίζομαι, η τουρμπίνα, όπως είχε πει και ο Toxic, μας είχε χαιρετήσει προπολού και είμαστε έτοιμοι για Χωσέ. Πάμε, μάγκες, και τα λέμε μέσα από το αυτοκίνητο. Έχουν ανάψει, παιδιά, τα πάντα, τα μυαλά μας όλα. Έχουμε γεμίσει τα παντελόνια μπίκλα. Συνεργείο, την περιμένετε. Και πάμε να βγούμε. Σταματήσαμε μία στον Αντρία τον Κλάδη. Και είπαμε να μας φύγει η απορία και να ρωτήσουμε γιατί η τουρμπίνα σταματάει στο 1.8 και δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλα άλογα. Η απάντησή του ήταν πια. Ποια ήταν, Εμπίλ? Για πες τα εσύ. Ότι? Ότι το τούρμπο αυτό δεν μπορεί να βγάλει άλλο καυσαέρι. Είναι GT3071 παλιό με VF μαντένι, παιδιά. Και η ιδανική. Ευχαριστώ. Και η ιδανική τουρμπίνα για το συγκεκριμένο μοτέρ, αν έχετε το ίδιο, είναι η G25. Έτσι όπως το έχουμε δει τα μάξι, όπως συμπεριφέρεται, θα ήθελα να κατέβουμε λίγο σε φτερά σε πιο καινούργιο μοντέλο. Θα φτιάξει λίγο το φάσμα. 25-66 και νομίζω εγώ θα ήταν η... Το είχαμε το 500 έτοιμο με την γεμάτο στον Dyno με την 660. Ναι. Στην ιδιαπίεση. Θεωρώ ότι θα είναι μία από τις επόμενες αλλαγές που θα γίνουν στο αυτοκίνητο. Και άμα γουστάρετε, γράψτε τα σχόλια, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο project. Θα ανοίξει καμιά πόρτα εδώ σήμερα, καγγελά μου. Πατάω τέρμα γκάζι, 4,5-5. Χωρίς να πατάω συμπλέξη. Δεν πατούσα συμπλέξη, φίλε. Δεν πατούσα συμπλέξη. Δεν τρελαθώ. Πριν δεν είχα εμπιστοσύνη στα πόδια μου. Λέω, μπορεί να το πατάω και να πιάνει ο διακόπτης για το flat. Δεν έπιανα. Γιατί τι βλέπει? Πόσο? Εδώ είσαι, φίλε μου. Δεν έχω λάθος μαζί, δεν έχω. Μαζί μας στο κανάλι. Εσύ το έχεις βάλει με τα χεράκια σου εδώ πέρα ότι έχει κάνει. Το έχεις εποπτεύσει το όλο θέμα της βελτίωσης. Τι μπορεί να φταίει? Εδώ σε θέλω μας τώρα. Είδατε που ενώ σε ένα Dyno όλα μπορεί να δείχνουν ωραία και καλά, όταν βγαίνεις στο δρόμο βλέπεις ασφάλματα. Και έχω να σε ρωτήσω τώρα, πού είναι καλύτερα να προγραμματίζεις, στο δρόμο ή στο δυναμόμετρο? Εγώ
εγώ προτιμώ τον δρόμο. Και μετά χάνουμε τα. Βλέπουμε τα περαιτέρω στον δρόμο. Πρώτα δρόμο και μετά ντάινο ή πρώτα ντάινο και μετά δρόμο. Σχετικό είναι γιατί το ντάινο κανονικά το σετάρει στον δρόμο. Και πα στον ντάινο να δει κάτι. Δεν θα επένδυνε όμω πάνω στον ντάινο να αλλάξει πολλά πράγματα πέρα από το advance για μένα. Γιατί το οξυγόνο που είχε ο δρόμο και δεν. Αυτά που έχει πάρει όλα σωστά στο δυναμόμετρο. Δεν πάλι... μπορεί να προσωμιώσει απόλυτα εννοείς. Πρέπει να πάμε να βγάλουμε το switch από πάνω. Για να δούμε. Δεν έχει μαλλιστεθεί. Υπάρχει κάποια άλλη. Τώρα, άμα κάνουμε log, έχει κρατήσει τις διακοπές. Έχει μνήμη για να κρατήσει ο εγκέφαλος. Ή πρέπει να το λογκάρουμε τώρα έτσι όπως είμαστε. Δεν έχω βάλει logger. Άμα είχα λάθος που το βλέπαμε ή αν είχαμε βάλει logger. Δεν έχουμε βάλει logger. Εγώ στο Cybex νομίζω, μια που είσαι κάτι πρόσωπο στη Cybex, έχει μνήμη και μπορώ να και μου κρατάει τα αρχεία. Ναι. Δεν μπορεί να σε τραβήξει λόγκ. Εδώ στον εγκέφαλο δεν έχει. Α, παίρνει. Έχει λόγκ ξεχωριστά, το οποίο δεν το έχουμε βάλει. Α, οκ. Okay. Έτσι κάνουμε την βολτίτσα μα τέλος πάντων και πάμε πίσω στο συνεργείο μάγκες να δούμε τι φταίει. Δεν μπορώ να το πιέσω, δυστυχώς θα του πίνω το αίμα. Έχει έναν ήχο που θες να του πιεις λίγο. Τώρα έχω και μέρες να οδηγήσω και είμαι λίγο σαλταρισμένος, ξέρετε, που να πάρω το αίμα στα χέρια μου. Έχω τρελαθεί λίγο, αλλά τι να κάνω τώρα. Παράνε εδώ μέσα, παιδιά, σε καθήρες και τα λοιπά. Βγήκε ο χάρος, βγήκε ο χάρος. Από πάνω, ναι. Ή αριστερά και από πάνω. Όχι, από εκεί φανάρι, πάμε από εδώ. Πάμε να κάνουμε κόλπο. Όπου με Δευτέρα δεν παίρνει τα πόδια του, θέλει... Θέλει πρώτη. Θέλει πρώτη, δεν γίνεται αλλιώς. Κάτσε να δω την παίρνει πρώτη, εντάξει, καλά είναι. Ωραία, φίλε. Τι έκανε. Α, λέει και εγώ τι έγινε και δεν έπαιρνε. Δεν θα με τρελάνει ο Δήμα. Δεν θα με τρελάνει. Όπου εγώ 10. Μαϊμού. Ας μην το βάλω πρώτη, μην το διαλύσουμε. Έχει και κάθε θερμοκρασία στο Θεό έξω. Τρέχεις, τι σπάθει. Με έχει πιάσει λίγο έτσι, θέλω να το κυνηγήσω λίγο, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πατήσουμε την τύχη μας μέσα. Δεν τρομάξουμε κανένα κόσμο, κρίμα το Θεό. Μεσημεριάτικο, μάγκες. Ξέρετε, τα τιμόνια στο Σουμπαρού κουβούν πιο πολύ από τα Μιτσουμπίσια. Nice. Δεν είναι διάρρες κρεμάγερες. Και είσαι λίγο πιο ξαπλωτά στο κάθισμα, ρε φίλε. Δεν είναι το μπάκετ του... από το Μιτσουμπίσι. Τριάρα η κρεμάγερα, παιδιά. 1,5-1,5. Και φτάσαμε στο συνεργείο. Πάμε να δούμε τι φταίει. Πάμε να λογκάρουμε. Πάμε να κάνουμε log. Επανερχόμαστε. Παρκάρουμε και σε λίγο μαζί. Ανοιχτό. Κράτα και θα τη μοντάρουμε. Τι είναι όλα. Έχουμε πάρει λάπτοπ, πάμε να λογκάρουμε. Μόλις βάλαμε καύσιμα, ο Toxic λέει ότι φταίνε τα καύσιμα. Ότι δεν είχαμε καύσιμα μέσα και έκανε διακόπες από εκεί. Δεν παίζει, εγώ λέω. Βάλαμε και στοίχημα. Πάμε να δούμε τι έφταιγε και δεν έφταιγε. Κράτα κάμερα.
δεν πειράξει τίποτα εκεί πέρα. Θα πάω σε ένα ωραίο τραπέζι το βράδυ να πω ότι θα φάω κανένα. Μια πικάνια, κάτι. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα προχωρήσουμε σήμερα. Εδώ θα πατήσουμε. Τι θα πατήσω, πρώτη, δεύτερα, τρίτη, εκεί πέρα που μας έκανε διακοπές πριν. Αυτό λέω, θα πατήσουμε. Θα βγούμε στην εκεί. Από γέφυρα και θα δούμε. Πάμε χαλάρα. Ο Τόξικ έχει βγάλει όλα τα ασφαλιστικά. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Όχι, ναι. Πάμε για να τίναξει. Από ανάρτηση. Τα διαβάζει όλα, χοροπηδάει το αυτοκίνητο. Πώς θα πάμε από εδώ τώρα. Έφτασε ένα εξάρι χωρίς να κάνει κόλπα. Αυτό νομίζω ότι παίζεις πολύ μακραίοι τώρα που ζητήσεις. Παίζεις πολύ μακραίοι. Ναι. Τα νερά τα έφερε ο άλλος. Ποια? Τα νερά. Όχι. Σταματήσαμε. Θες και νερό. Δύο νερά, να βάλουμε και βενζίνη. Περνά survivor εδώ πέρα, δεν είναι έτσι. Ρε φίλε, το να κουμπώσεις πρώτη. Αυτό είναι φτιαγμένο το σασμάν με άλμπιν, σωστά. Yeah. Ναι, αλλά δεν είναι ότι μπαίνουνε βούτυρο. Ναι, ναι, αφού έχει χρονιζέ. Ναι, δεν θα μπορούσε να έχει χρονιζέ και να βελτιωθεί να μπαίνουν και πιο καλά. Σκαλώνει δηλαδή. Πας να βάλεις από νεκρά πρώτη και σκαλώνει. Δεν πάει έτσι. Αέρας. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Να πάω προς Λαμία. Πάω προς Λαμία και να γυρίσω από Πολυκόβρηση. Άμα μπορέσουμε να περάσουμε ποτέ. Για το μεταξύ αυτή η μπήλια γλιστράει του κερατά. Μόνο με πρέπει να βάζεις δέρμα εδώ πέρα, παιδιά, κάτω εδώ που παίζουμε εμείς. Το σασμάν. Μην βάζετε πλαστικά, γλιστράνε. Καταλάβατε, μάγκες. Πάμε ανθρώπινα, είπαμε. 70 χιλιόμετρα, εθνική οδό 70. Δηλαδή, πιο σιγά δεν μπορείς να πας. Πάντα, πάντα. Γεια σας, Παναγιές. Πολυκόβρηση. Πάμε πιο πάνω. Όχι, όχι, όχι. Διακόψαμε γιατί... Δεν νομίζω αποκλείω. Πάμε από πιο πάνω. Γιατί θα βγούμε παρέα. Βάλαμε καύσιμο. Ας ευχαριστούμε λίγο Σουμπαρού. Τι είχε ρε γαμώτο. Α, όχι εδώ στο παραπάνω. Εδώ στριβεί. Γυρίζει, όχι. Πάμε στο πιο πέρα. Θόλος, μας έχει κρατεί. Αυτό έχει και κλιματισμό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω. Λέει, air condition, δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί. Φίλε, έχω το πόδι στο γκάζι και το νιώθω από κάτω να μου χτυπάει, να μου κλωτσά το γκάζι. Έτσι λέει, κόψε. Και φυσικά,
Όχι, όχι, στο κόμμα. Δεν γυρνάει εδώ. Δεν γυρνάει από εδώ πέρα, σε πιο κάτω γυρνάει. Μην αγχώνες. Από Έμπατη North. Με πετάς μία αριστερά, μία δεξιά, να μου αποφάσεις. Κόψε δεξιά. Θερμοκρασία λαδιού τώρα που φτιάξαμε το ψυγείο του λαδιού που το φέραμε πάνω, βέβαια με το ζέστη φουλ έξω. Πώς το βλέπεις? Δεν γράφει σωστά. Δεν γράφει σωστά εδώ. Ναι. Στον εγκέφαλο τι βλέπεις? Έχουμε 92, έχουμε εμεί 100 γραφική. 8 βαθμούς διαφορά. Ναι, και το σοβαρά όργανα. Ο αισθητήρας είναι 3,5 εκατοστάρικα ο ένας. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά, ότι το νερό είναι 83-84 σε εμάς. Ναι. 90 εδώ. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά, ότι τα όργανα τα χρυσοπληρώνεις, γιατί είναι θέμα αν έχεις αισθητήρες ακριβίας. Πού ήθελες να πάω από δεξιά? Γιατί? Τι σε έπιασε? Τι κάπως σε βρήκε? Τίποτα. Κάτω ρε, γιατί δεν σταματά λίγο να δω. Τι? Κάτι... Ήθελες να κάνουμε στάση? Ναι, για σταματά λίγο. Πού να κάνω, εδώ, χύμα, είναι μηχανάκι όπως. Κάτσε, θα βγω πιο έξω, περίμενα. Θα βγω στην επόμενη έξω. Για τα πατάγαμε ρε, γιατί κάτι κουνιέται εδώ πέρα. Κάτι κουνιέται. Περίμενα. Εμένα μου κουνιέται κάτι στο τέτοιο. Εμένα μου κουνιέται κάτι στο γκάζι, παιδιά. Κάτι στο πεντάλ του γκάζι. Το νιώθω να μου χτυπάει το πόδι, δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Κάτι. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό, ρε μαγκές, πώς έγινε εδώ? Εδώ θα τα δείτε όλα, σε αυτό το κανάλι θα τα δείτε όλα, γιατί δεν κρύβουμε τίποτα. Για να δείτε αν είσαι. Σε τραβάνε κατάρες, τι μπορεί να σου τύχει, αλλά πάλι το κλειδώσαμε. Τι έχουμε, ρε, το ξέρει, τι πάθαμε? Δεν πάθαμε κάτι, έχει φάει το κολορί του δυναμό. Αυτό που έγινε τις οπότες ήταν αυτό το σκηνάκι. Μπράβο. Που είχε από εδώ... Βρίσκαμε ουσιαστικά εδώ πέρα. Αποκολληθεί και αυτό είναι που κάνει φόλου. Φέτο μαχαιρά. Άρα το κούνημα που είχα στο πόδι ήταν φυσιολογικό, δεν είχα τρελαθεί. Κουνιόταν η ντίζα. Τι γίνεται, ρε στις μάγκες? Πάμε να αλλάξουμε λουρί. Άμα θες έχει και μαχαίρι πιο κάτω. Δεν ξέρω ότι θα απολέψει πολύ. Χρειαζόμαστε κάτι, εντάξει. Το κάνεις μας τώρα. Φτάνουμε συνεργείο. Η τουρμπίνα μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το ξεκαπνίσαμε. Δεν ξέρω, ναι, κάτι φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται στην κάμερα. Αυτό το έχει... Κάτσε κάτι. Θα αρπάξει θερμοκρασία η κάμερα και δεν μπορούμε να γράψουμε. Μάγκες, πόσο να το κρατήσουμε το vlog? Το πάμε πίσω να αλλάξουμε λουρί. Όταν θα αλλάξουμε και την τουρμπίνα θα κάνουμε και πατήματα, δεν γίνεται, θα το διαλύσουμε. Κάμω την τρέλα μας, τρέχουμε, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, μαζί, εάν είστε και εσείς το ίδιο τρελή με εμάς, για να μην σας αλλάζουμε στη βόλτα, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, ρίξτε ένα σχόλιο. Τρελοκομεία έτσι, απουσιάτικο, πάμε συνεργείο, θα το φτιάξουμε πιο τέσσερα εσείς. Θα το κάνουμε πιο τέσσερα, για πάρτι σας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, χαιρετούμε για σήμερα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, για χαρά από μένα. Τα λέμε, παιδιά. Και επόμενο vlog πάμε να διαλύσουμε και το S3. Δεν θα μένει μπιέλα. Καλοκαιριάτικο. Για χαρά, μάγκες.